Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να χαιρετήσω και όλους τους διαδικτυακούς φίλους και συμμετέχοντες και δοθείς της ευκαιρίας να ευχηθώ και καλή Ανάσταση να έχουμε σε μερικές ημέρες από τώρα. Πράγματι, είναι ένα καινούριο πεδίο, η καρδιογκολογία, και θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτή τη διαφάνεια που δεν έχει σχέση με τις θεραπευτικές εξελίξεις, αλλά είναι ένας τομέας ο οποίος είναι φοβερά ενεργός και φοβερά αναπτυσσόμενος και ίσως είναι ο μοναδικός τομέας ο οποίος χρειάζεται την συνέργεια πολλών ειδικοτήτων. Γι' αυτό λέγεται καρδιογκολογία, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Είναι πολλοί γιατροί, πολλές ειδικότητες που πρέπει να συμμετέχουν. Κοιτάξτε να δείτε τη δυναμική η οποία υπάρχει και βλέπετε στην Αμερική το 2014-2015 τα κέντρα τα καρδιογκολογικά που υπήρχαν και κοιτάξτε πώς είναι το 2018-2019. Το ίδιο ισχύει περίπου στην Ελλάδα, το 2015 αυτά ήταν όλο και όλα τα κέντρα, τα οποία δεν ήταν καν οργανωμένα και δεν είχαν καμία σχέση με την εξέλιξη της καρδιογκολογίας. Η θεραπευτική πρωτοστάτησε πράγματι, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Πρόεδρε, και έχουμε δημιουργήσει αυτή τη στιγμή αυτά τα κέντρα που βλέπετε και συνέχεια αναπτύσσονται και είναι μόνο αυτά που είναι στο δημόσιο τομέα. Και οφείλω να σας πω ότι ήδη υπάρχουν και πάρα πολλά κέντρα τα οποία αναπτύσσονται στον ιδιωτικό τομέα. Άρα αυτός ο χάρτης που βλέπετε στην Ελλάδα, είναι στο κάτω χέρι σας, θα αυξηθεί δραματικά. Να πούμε λιγάκι στις τι έχει συμβεί και να πούμε ότι εκείνο το οποίο πάρα πολύ έχει προβληματίσει τους καρδιογκολόγους είναι αν τυχόν να μπορούμε να δώσουμε μια οποιαδήποτε προστασία στους ασθενείς οι οποίοι θα υποβληθούν σε χημειοθεραπεία. Εδώ βλέπετε μία μετανάλυση, ναι, η οποία έχει συμπεριλάβει 2.300 περίπου αρρώστους και έχει μελετήσει αν τυχόν η συγχορήγηση των έσυγχη βιδοσύνη και β' αναστολέας μαζί με τα RBB, των αναστολέων των υποδοχέων δηλαδή της αγκριβεσύνης, εάν κάνουν καλό στους συγκεκριμένους ασθενείς. Η ομάδα αυτή ήταν καρκίνος του μαστού και ήταν να πάρουν ανθρακυκλίνη ή τα στούρουμπαμ συμπλήν. Βλέπετε εδώ πέρα κάτι το κλάδο εξωθήσεως, ότι όταν χορηγείται αυτά τα δύο, ο συνδυασμός, δηλαδή το ACE inhibitors με το και β' αναστολέων, πραγματικά βοηθήσανε, ούτως ώστε να μην έχουμε αυξημένα ποσοστά καρδιοτοξικότητας του συγκεκριμένου ασθενής. Και βλέπετε τόσο αμέσως μετά τη χημειοθεραπεία, όσο στους 6 μήνες, όσο και τότε και στον ένα χρόνο, ο συνδυασμός αυτών των δύο φαρμάκων βελτίωσε την μη καρδιοτοξικότητα των συγκεκριμένων φαρμάκων. Ενδιαφέρον έχει ότι έγινε μια υποανάλυση και είδανε αν τυχόν χρησιμοποιηθούν μόνο οι εσυγχύπητες, οι NBs, προστατεύουν την καρδιά από την οποιοδήποτε καρδιοτοξικότητα. Εδώ βλέπετε μόνο με τους RBs τι έχει συμβεί αμέσως μετά τη χημειοθεραπεία και ένα χρόνο μετά και φαίνεται σαν συμπέρασμα εδώ ότι οι εσυγχύπητες και οι RBs πράγματι προστατεύουν έστω και ένα χρόνο μετά από το τελείωμα της χημειοθεραπείας. Η β' αναστολής, ενώ στην αρχή, αμέσως μετά, παρουσιάζουν μια μικρή βελτίωση, όσον αφορά δηλαδή την καρδιοτοξικότητα ενώ, είναι οριακά ωφέλιμη, τουλάχιστον σε αυτή τη μετανάλυση, στον ένα χρόνο περίπου από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η χημειοθεραπεία. Έτσι, οι συγκεκριμένοι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι καλό είναι και συστήνουν, αν και αυτό υπάρχει ακόμα τεράστιες αμφιβολίες. Παρά τα αυτά, οι συγκεκριμένοι συστήνουν την έναρξη αυτή της καρδιοπροστασίας με τα συγκεκριμένα φάρμακα. Στο ίδιο περίπου πνεύμα είναι και αυτή η μελέτη που βλέπετε. Αυτοί ασχολήθηκαν περισσότερο με τους β' αναστολής στους ασθενείς που έχουν πάρει ανθρακυκλίνες. Και βλέπετε ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον εδώ ότι καταρχήν αυτοί που πήραν β' αναστολής πραγματικά βοηθηθήκανε και όπως βλέπετε στην επάνω διαφάνεια στο δεξιό σας χέρι. Αν δικαιώνει γίνει δε και μία ανάλυση όσον αφορά για πόσο διάστημα χορηγηθήκαν οι αναστολής, οι β' αναστολής, άμα είναι πάνω ή κάτω από 6 μήνες, φαίνεται ότι αυτοί που έχουν πάρει πάνω από 6 μήνες του β' αναστολής έχουν πραγματικά μία καρδιοπροστασία. Επίσης και αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και η δοσολογία. Και φαίνεται τόσο στις μικρές δοσολογίες όσο και στις μεγάλες, τα αποτελέσματα είναι οριακά. Παρά τα αυτά στις ενδιάμεσες που είναι και το συχνότερο και οι περισσότερες ασθενείς βρίσκονται κάπου εδώ στα 250 με 400 μικρογραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας σώματος, φαίνεται να έχουν μια ιδιαίτερη προστασία. Και άρα
φαίνεται ότι στους συγκεκριμένους ασθενείς συστήνεται η καρδιοπροστασία με την πίτα αναστολής. Χέρδιο, η θετική τι πρέπει να κάνουμε, μπορούμε να συγχορηγήσουμε δύο φάρμακα. Το Lapatinib και η Trastuzumab είναι δύο φάρμακα τα οποία χορηγούνται πολύ συχνά. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι αν τυχόν προκαλούν καρδιοτοξικότητα ή όχι. Φαίνεται λοιπόν, είναι 4.000 περίπου 200 ασθενείς που συμμετείχαν, ότι η συγχορήγηση των δύο φαρμάκων δεν φαίνεται να επηρεάζει την απορία των ασθενών αυτών. Και φαίνεται ότι το πλάσμα εξωθύσεως δεν μεταβλήθηκε καθόλου, που σημαίνει ότι είτε παίρνουν το ένα φάρμακο, είτε παίρνουν και τα δύο, η καρδιοτοξικότητα είναι στα ίδια επίπεδα. Εκείνο όμως το οποίο κάνει μεγάλη εντύπωση και θα το δούμε και στις επόμενες διαφάνειες, και φαίνεται γενικότερα η καρδιογκολογία προς τα εκεί προσανατολίζεται αρκετά, όχι πολύ, αλλά αρκετά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ανοιχνεύσουμε τους παράγοντες κινδύνου, τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι είναι ταυτόσιμοι και στην καρδιακή ανεπάρκεια και στη στεφανία νόσου και στην καρδιολογία, αλλά και στην ογκολογία. Με αποτέλεσμα, αν τυχόν έχουμε, όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, πολλούς παράγοντες κινδύνου που συνυπάρχουν, και εκεί οφείλεται η οποιαδήποτε καρδιοτοξικότητα των συγκεκριμένων φαρμάκων για τη συγκεκριμένη μελέτη, αλλά όπως θα δούμε και σε άλλες μελέτες παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Διαστολική λειτουργία. Έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση πάνω σε αυτό και ασχοληθήκαν αυτοί οι ερευνητές με 362 ασθενείς και παρακολουθήσαν τους ανθρώπους για 2,1 χρόνια για τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Και ελέγξανε ο συνδυασμός της δοξολουμισίνης, Trastuzumab και Trastuzumab, εάν τυχόν η συγχορήγηση των δύο ή του ενός φαρμάκου, εάν επηρεάζει την καρδιά. Φάνηκε λοιπόν ότι ο χειρότερος συνδυασμός είναι να δώσουμε το δοξολουμισίν και το Trastuzumab. Όταν τυχόν συνυπάρχουν αυτά τα δύο φάρμακα, τότε όπως βλέπετε όλη η ηχοκαρδιογραφική δείκτη διαστολικής λειτουργίας, αυτό είναι το MOB που παρακολουθήστε, είναι, επιδεινώνονται με αποτέλεσμα να έχουμε μία επιβάρηση διαστολικής λειτουργίας. Δεν είναι αυτό όμως το main point της μελέτης. Το κυρίαρχο σημείο της μελέτης είναι ότι η διαστολική λειτουργία που εμφανίζεται σε αυτούς τους ασθενείς αργά ή γρήγορα θα εξελιχθεί σε συστολική λειτουργία και άρα θα έχουμε την ολική καρδιακή ανεπάρκεια και άρα θα πρέπει ήδη από αυτή τη φάση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να προστατευτούν οι συγκεκριμένοι ασθενείς. Non-Hodgkin lymphoma. Γίνεται αν θα πρέπει να γίνει το CHOP ή R-CHOP. Το R-CHOP είναι το rituximab, αν τυχόν να συγχορηγείται ή όχι. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο αριθμό ασθενών, είναι κάπου 21-22.000, και θα δείτε ότι το ποσοστό το οποίο έχει τα μεγάλη καρδιακή ανεπάρκεια, εμφανή καρδιακή ανεπάρκεια στα 2-3-4, είναι στο 2,35%. Ενδιαφέρον έχει ότι στο 2,35 είναι η πολύ προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά ουσιαστικά το σύνολο των συμπτωμάτων, έστω και ηπίων, ανεβαίνει στο 8-10%. Άρα, αν προσθεθούν αυτά τα δύο ποσοστά, η καρδιακή ανεπάρκεια, έστω και ήπια μορφή, ανεβαίνει στο 10-12%, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Εκείνο όμως που έχει ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη μελέτη είναι αυτό ακριβώς το ποσοστό. Εάν τυχόν τους αφήσουμε τους ασθενείς μόνος τους, τότε το ποσοστό της βαριάς καρδιακής ανεπάρκειας ανεβαίνει στο 1,64%. Εάν αυτοί οι ασθενείς παρακολουθούν σωστά σε ένα καρδιογκολογικό ιατρείο, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει περίπου στο 4%. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία, αλλά από αυτό το οποίο όσο είμαι στέση να γνωρίζω, είναι ότι το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο, που οι συγγραφείς συστήνουν ακριβώς την παρακολούθηση αυτών των ασθενών και όχι να τους αφήσουμε την τύχη τους και να έχουν μια καρδιογκολογική εκτίμηση. Αναφέρθηκε και από τον προηγούμενο ομιλητή τι γίνονται το σακουβιντρίνι βασακτάνι. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουν θέση και στους καρδιογκολογικούς ασθενείς και βλέπετε εδώ πώς το πλάσμα εξωθύσεως όταν είναι σε ασθενείς που πριν από την χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου και αμέσως μετά. Η αύξηση είναι δραματική, όπως βλέπετε, από το 33% πήγε στο 42%, στατιστικά σημαντικό, και βλέπετε στο δεξιό σας χέρι πώς ακριβώς εξελίσσονται το πλάσμα εξωθύσεως, τελοσυστολικός, τελοδιαστολικός όγκος, καθώς και οι biomarkers, όπως είναι τα NT-proBNP, και βλέπετε ότι όλα αυτά βελτιώνονται. Ενδιαφέρον εδώ έχει ότι παρόλο που συστήνεται μια πολύ αυξημένη δόση στο συγκεκριμένο μελέτη
του φαρμάκου που είναι στα 200 μικρογραμμάρια, μιλιγκράμ, που είναι τεράστια η δόση και είναι σχεδόν απίθανο να την πιάσει κανένας, φαίνεται ότι είτε στην χαμηλή δόση των 50, είτε ακόμα και στην πιο ψηλή που είναι 100, που ήταν και περισσότερη βέβαια από την ασθενής, φαίνεται ότι τα ευρυδικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου φαρμάκου είναι υπαρκτά και άλλα θα πρέπει να τα σκεφτούμε ιδιαίτερα για την πιθανότητα χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου στους ασθενείς με καρκίνο και χημειοθεραπεία. Check point inhibitors. Έχει γίνει πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουν μπει παρέτρα μας εδώ και πολύ καιρό, μάλλον και παρέτρα των ογκολόγων. Και το μεγάλο ερωτηματικό είναι, όπως ξέρετε, αυτοί οι ασθενείς που παθαίνουν μυοκαρδίτιδα είναι μικρό μεν το ποσοστό, αλλά άμα το παθαίνουν είναι ιδιαίτερα θανατηφόρα. Και το ποσοστό θανάτου από τη μυοκαρδίτιδα από τους checkpoint inhibitors είναι τεράστιο. Αυτή η μελέτη έχει συγκρίνει από 3 γαλλικά κέντρα και αυτό που γίνεται σε μια database, η οποία είναι παγκόσμια, και βλέπετε το ποσοστό των επιπλοκών από τα συγκεκριμένα φάρμακα. Και φαίνεται εδώ πέρα ότι η καρδιακή ανεπάρκεια είναι αρκετά αυξημένη, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι εκείνο το οποίο δεν το είχαμε αναπτύξει μέχρι τώρα, ότι υπάρχει τόσο η πρώιμη όσο και η όψιμη καρδιοτοξικότητα, η οποία αναφέρεται μέχρι και περίπου ένα χρόνο, 4 μέρες για την ακρίβεια, μετά από τη χορήγηση αυτών των συγκεκριμένων φαρμάκων. Φαίνεται λοιπόν, να πάμε στο παγκόσμιο χάρτη, ότι όσο αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια, βλέπετε ότι στον ένα χρόνο περίπου, λίγο λιγότερο, είναι πιο αυξημένα τα περιστατικά από ό,τι είναι στην πρώιμη εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας. Και το ίδιο ισχύει και για τη μυοκαρδίτιδα. Όσο αφορά τόσο τα πρώιμα όσο και τα όψιμα, είναι περίπου σταθερά, αλλά επαναλαμβάνω, δεν τη δείχνω αυτή τη διαφάνεια, αλλά υπάρχει. Το ποσοστό θανάτου από τη μυοκαρδίτιδα, είτε είναι πρώιμη είτε είναι όψιμη, είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Και άρα θα πρέπει να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε σε αυτούς και σου συστήνεται όχι στο συγκεκριμένο παιδί, αλλά γενικότερα και να συνάδει αυτό, και συνάδει αυτό που λέω με τα προηγούμενα slide, ότι καλό είναι στους συγκεκριμένους ασθενείς ενδεχομένως να προηγηθεί μια καρδιοπροστασία όταν πρωτού ξεκινήσουν αυτή την θεραπεία. Παρά τα αυτά, αυτό ακόμα δεν έχει τεκμηριωθεί και είμαστε σε διερεύνηση να δούμε αν τυχόν ισχύει ή όχι. Όσο αφορά τώρα την αμυλοείδωση, η οποία, όπως ξέρετε, διαστρωματώνεται με τα κλασικά στοιχεία της Mayo Clinic. Και φαίνεται, τα βάζω πάνω ποια είναι, BNP, τροπονίνη, και τι υπάρχουν από τις αλυσίδες και λοιπά, ανάλογα με τον βαθμό, και διαστρωματώνεται σε 1, 2, 3, 4 στάδια. Αυτή η συγκεκριμένη μελέτη δείχνει τι γίνεται με εχοκαρδιογραφικούς δείκτες και αν μπορούν να βοηθήσουν στην τεκμηρίωση της βαρύτητας της αμυλοείδωσης. Όπως ξέρετε, ένα από τα στοιχεία της καρδιακής αμυλοείδωσης τουλάχιστον είναι και το spectral tracking και το GLS, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους ασθενείς. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα cut-off point, το οποίο είναι το 14,2, και φαίνεται ότι αυτό υπερισχύει όλων των υπολείπων κριτηρίων. Στο δεξιό σας χέρι είναι η ROCKER, τη βλέπετε σε αυτό το εχασνάτο, και φαίνεται λοιπόν ότι ο πιο ισχυρό κριτήριο, αν τα βάλεις όλα μέσα, τις Mayo Clinic κριτήρια και το GLS, φαίνεται ότι το 14,2, αν είναι κάτω από αυτό τον αριθμό, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά για τους συγκεκριμένους ασθενείς και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι μια πολύ τελευταία γνώση που νομίζω ότι θα βοηθήσει στην εξέλιξη των ασθενών αυτών. QTAF. Όταν πρωτοξεκινήσαμε στη θεραπευτική αυτή την καρδιογκολογία, ένας από τους μεγάλους φόβους, τουλάχιστον προσωπικά, ήταν αυτό τι θα γίνει με αυτό το QTAF. Και αυτό το QTAF έβλεπε συνέχεια ότι μεγαλώνει σε ορισμένους ασθενείς, οι οποίοι παίρνουν συγκεκριμένα φάρμακα βέβαια, αλλά υπήρχαν και ορισμένα άλλα φάρμακα, και αυτοί οι ασθενείς πολύ συχνά παίρνουν και διάφορα αντιβιωτικά που παρατείνουν το QTAF κλπ. Και υπήρχε ένας φόβος. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το ποσοστό δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι 1,5%, πρέπει να το προσέχουμε φυσικά. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να προηγηθεί όσο δυνατόν η καλή ρύθμιση των μεταβολητών, των ηλεκτρολιτών, και φαίνεται ότι η υποκαλιεμία είναι το πιο ισχυρό κριτήριο. Η νεφρική ανεπάρκεια είναι το δεύτερο ισχυρό κριτήριο και η αναιμία, την οποία δεν εξηγείται γιατί, είναι το τρίτο κριτήριο. Εκείνο το οποίο
με εντυπωσίασε εμένα τουλάχιστον είναι ότι δεν έχει καμία σχέση πόσο είναι το QTAF πριν από τη θεραπεία. Υπήρχαν ορισμένοι δείκτες παλιά που λέγαμε αν το QTAF είναι τόσο και αυξηθεί κατά 60 μιλισέκοντς, τότε αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και λοιπόν. Φαίνεται στη συγκεκριμένη μελέτη ότι μάλλον αυτό δεν ισχύει τόσο, παρά τα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να μην μείνουμε σε αυτά. Και νομίζω ότι θα τελειώσω με αυτή τη μελέτη, γιατί είναι σχεδόν σε όλα τα συνέδρια ελληνικά και διεθνή, που είναι ένα breakthrough, είναι η Καραβάτζο μελέτη, και μιλάει για την χορήγηση της υπαρίνης, τα αλτεπαρίνης, συγκεκριμένη υπάρη και τα πίξαμα. Είναι από τα νόξα, τα καινούργια αντιπηκτικά, και φαίνεται ότι αυτή, το απίξαμπαν ήταν μη κατωτερότητα σε αυτή η μελέτη και φάνηκε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κατωτερότητα, αλλά ίσως υπάρχει και βελτίωση όσο αφορά τα θρομβοεμβολικά επεισόδια και τη θεραπεία αυτών των ασθενών. Και μάλιστα είδαν ότι είναι καλύτερα, μη κατώτερα εν πάση περιπτώσει, η χορήγηση της απίξαμπαν και, μάλλον είχαν τα ίδια περίπου αιμορραγικά επεισόδια με τις δύο, δηλαδή με την υπαρίνη και το απίξαμπαν. Που σημαίνει ότι σε αυτούς τους συγκεκριμένους ασθενείς καλό είναι να χορηγείται το απίξαμπαν και όχι η παρίνη. Η οποία βέβαια χρειάζεται ένα εξονικό διάστημα και να τριπιέται κάποιο συνέχεια δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι εάν τυχόν υπάρχει οξύς ενεργός καρκίνος. Σε αυτή τη φάση υπάρχουν διάφορες μελέτες που είναι ακόμα αντικρουόμενες εάν θα πρέπει να χορηγηθεί μόνο η παρίνη ή θα πρέπει μόνο τα NOAX να κάνουν, να βελτιώσουν την κατάσταση και να μην τριπιέται κάποιος. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Προς στιγμήν είναι χορηγούμε την υπαρίνη στον ενεργό καρκίνο, αλλά το πεδίο είναι ελεύθερο. Και με αυτά να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση που έρχεται και να ευχαριστήσω όλους σας για την παρακολούθησή σας.